Τα έργα αυτά τα ονομάζω The Post-Impressionist Syndrome, δηλαδή το σύνδρομο, μάλλον το μετα-impressionιστικό σύνδρομο. Η δουλειά μου είναι μεικτή τεχνική. Όσον αφορά την κουζίνα αναφέρομαι τον τρόπο που δουλεύω, χρησιμοποιώ τη ζωγραφική, κάνω κολλάζ και ντεκολλάζ. Είναι μια δουλειά που έχει διάφορα επίπεδα επεξεργασίας της εικόνας. Ξεκινάω με ζωγραφική, κολλάω χαρτιά, τα ξεκολλάω και επεξεργάζομαι γενικά το χαρτί και το χρώμα. Αυτό είναι η δουλειά μου. Τα έργα μου είναι κυρίως παραστατικά, είναι μεταξύ της αφαίρεσης και της παράστασης, με την έννοια ότι υπάρχουν κομμάτια από φιγούρες, αλλά στην πορεία τα κομμάτια αυτά αποδομούνται, διαλύονται και επαναδημιουργούνται με έναν νέο τρόπο. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε τη δουλειά, είναι 4 έργα τα οποία έχουν χρωματικά έτσι μια, θα λέγαμε, ιμπρεσιονιστική παλέτα, σκόπιμα. Έχουν ένα διάλογο με το κίνημα του ιμπρεσιονισμού, με το Μονέ, το Σεζάν, όλους τους μεγάλους κλασικούς ζωγράφους, αλλά με έναν νέο τρόπο. Ο νέος τρόπος αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνουμε την εικόνα. Η εικόνα που δημιουργώ είναι μια εικόνα που εμπεριέχει μέσα το κολλάζ, είναι μια εικόνα ντοκουμέντο και ημερολόγιο, γιατί χρησιμοποιώ μέσα στην εικόνα μου στοιχεία από την καθημερινότητά μου, χρησιμοποιώ χαρτιά από κόμματα από τη ζωή μου, από τα περιοδικά, από τον τύπο, και όλα αυτά με το χρώμα δημιουργούν μια νέα σύνθεση. Τα επεξεργάζομαι και τα μετουσιώνω σε ένα νέο αποτέλεσμα, μια νέα εικόνα. Μέσα στα έργα μου μπορεί κάποιος να δει λεπτομέρειες από τον τύπο της εποχής, μπορεί να δει λεπτομέρειες από τη δικιά μου ζωή, δηλαδή είναι ένα ντοκουμέντο και από την δικιά μου ζωή, αλλά και γενικά από το τώρα, από το μακρόκοσμο. Θα έλεγα επίσης ότι η δουλειά μου έχει να κάνει, νιώθω ότι είναι κάτι σαν ένα δέρμα, μοιάζει με την φάνεια της πόλης. Μια σχέση από την Αθήνα που η πόλη είναι γεμάτη με χαρτιά τα οποία όλα φθύρονται, και η μία εικόνα επεμβαίνει στην άλλη, αν δούμε το δέρμα της πόλης, δηλαδή τους τοίχους, τα μαγαζιά. Νομίζω ότι αυτό συνείδητα έχει επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύω. Και έτσι δημιουργώ στην ουσία ένα παλίμψιστο με εικόνες που η μία υποχωρεί στην άλλη.